Και η Σαμοθράκη περιλαμβάνεται στα νησιά για το οποίο, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα, αναστέλλεται το μέτρο αύξησης του ΦΠΑ. Αυτό διαβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδος ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας, ο οποίος εξήγησε πως το ζήτημα ξεκαθάρισε ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους βουλευτές του νομού. Δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η Σαμοθράκη από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς και της άγονης γραμμής νησί είναι και μέρος των προσφυγικών ρευμάτων, δέχεται, σχολίασε στις δηλώσεις του ο βουλευτής. Λύονται προσεχώς οι συμβάσεις των εργολάβων, καθαριότητας και φύλαξης στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Δημοτίχου, καθώς τους πρώτες μήνες του 2017 αναμένεται να προχωρήσει η πρόσληψη εργαζομένων με ατομική σύμβαση εργασίας διάρκειας μέχρι το τέλος του 2018. Για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, οι θέσεις που αναμένεται να προκύψουν με βάση τα σημερινά δεδομένα θα είναι περίπου 90 στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης, σύντησης και ηματισμού. 25 υπολογίζονται οι αντίστοιχες θέσεις για το νοσοκομείο Δημοτίχου. Οι εργαζόμενοι με ατομική σύμβαση εργασίας θα φορολογούνται ως μισθωτοί και θα λαμβάνουν τα επιδόματα που δικαιούνται, όπως τέκνων, παραμεθωρίου και επικινδυνότητας. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδος ο διοικητής των δύο νοσοκομείων του Εύρου Δημήτρης Αδαμίδης, ήδη καταρτίζονται οι σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες. Για τις παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος, οι οποίες αποτυπώθηκαν με γραφερό τρόπο στο πρόσφατο 36ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΑΔΔ, όπου και συμμετείχε, μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής ο επικεφαλής της Αυτόνομης Παρέμβασης Υγειονομικών Αλέκος Πανός. Ο κ. Πανός στάθηκε ιδιαίτερα στο περιστατικό καλπονοθείας που επιχείρησε η παράταξη της ΔΑΚΕ, το οποίο αποδεικνύει πως είναι νοσταλγή του παλαιοκομματισμού, τη σύνδεση των κομμάτων με τον συνδικαλισμό, των απολύσεων των δυνητικών εργειών, τη κλειστή στρόφιγγα του προσωπικού. Όλα αυτά φυσικά δρούν όχι υπέρ των εργαζομένων, αλλά υπέρ της προσωπικής ανέλυξης κάποιων συνδικαλιστών, τόνισε ο κ. Πανός, ενώ πρόσθεσε επιπλέον πως η αυτόνομη παρέμβαση έχει αποδείξει πως δεν την ενδιαφέρουν οι θέσεις, έχει συγκρουστεί με την εκάστοτε εξουσία και έχει ταξικό προσανατολισμό. Εξάλλου, η αυτόνομη παρέμβαση υγειονομικών είχε συνάντηση και με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος επανέλαβε πως το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτίνης είναι σε προτεραιότητα για την ενίσχυση των υποδομών του. Επίσης, μετά από δάνειο που θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα προοριστεί και η ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έλθει νοσηλευτικό προσωπικό γύρω στα 11 άτομα με τις κυλιόμενες προκηρύξεις. Στις 12 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί προκήρυξη 4.000 ατόμων για την υγεία, από την οποία θα προκύψουν 33 νέες ειδικότητες νοσηλευτικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων. Μέχρι στιγμής η προσπάθεια διάσωσης και ενίσχυσης του ΕΣΥ προχωράει πολύ καλά. Επίκειται προσλήψη, τα δεδουλευμένα των εργαζομένων πληρώνονται κανονικά όπως και οι προμηθευτές. Δεν αποκλείεται και η επίσκεψη του κ. Ξανθού μετά τις γιορτές στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής στο πλαίσιο περιοδίας του Υπουργού Υγείας σε όλη την επικράτεια, σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Πανός. Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξενοδοχείο των Σερών οι πρόσφυγες από το στρατόπεδο Σιμακόπουλου. Χθες, παρά τις προσπάθειες των υπευθύνων, οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τη δομή της Καβάλας προκειμένου να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία των Σερών. Οι 75 πρόσφυγες μειώθηκαν στους 60, καθώς αναχώρησε μια πολυμελής οικογένεια για τη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη τα ξημερώματα μια άλλη μονογονεϊκή που θα επανενωθεί με τον πατέρα, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία. Χρυσά Χριστούγεννα υπόσχεται ο Δήμος Καβάλας με ένα πλούσιο πρόγραμμα 100 περίπου εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε 37 σημεία του Δήμου. Πρόκειται για τα Χρυσά Χριστούγεννα μιας χρυσής χρονιάς για την Καβάλα, όπως επεσήμανε σε συνέντευξη τύπου η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα, αναφέροντας την ένταξη των Φιλίππων στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, την Παγκόσμια Επιτυχία της Κακίστριας Σταυρούλα Τσολακίδου, τα Χρυσά Τιμητικά Βραβεία της πόλης στο διαγωνισμό Best of Awards. Είναι ένα πρόγραμμα όχι ανταγωνιστικό προς τις πλανές πόλεις, όπως η Δράμα την Ονειρούπολη, αλλά συμπληρωματικό, ανέφερε η πρόεδρος της Δημοφέλειας Αναστασία Ιωσηφίδου. Στόχος να δημιουργηθεί ένα κλίμα χαράς και αλληλεγγύης που ταιριάζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων, να παροτρύνει τον κόσμο να βγει και να διασκεδάσει σε επίσημα των καιρών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν και οργανώθηκαν χάρη στην εθελοντική προσφορά των φορέων, των συλλόγων και των επαγγελματιών της πόλης. Η πανηγυρική έναρξη έγινε την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία με το άραμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου υπό τους οίκους της Φιλαρμονικής του Δήμου και το συγκρότημα ΕΚΜΕΚ.